Πόσος είναι ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται ένας άντρας, ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται ένας άντρας για να ερωτευτεί. Για να ερωτευτεί. Ο ελάχιστος χρόνος. Εύκολο. Ναι. Ψάχνουμε δηλαδή το κεραυνοβόλαιο του θέματος. Πόσο να... Μπαμ, μπαμ, ε. Μπαμ. Είναι μπαμ ή είναι... Μπαμ. Είναι... Μπαμ. Για πείτε, ο ελάχιστος χρόνος για να ερωτευτεί ένας άντρας. Το γράψατε, δώστε το άμα το γράψατε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό. Ούτε δευτερόλεπτο δεν κάνει. 35 δευτερόλεπτα. Εσύ? Ούτε δευτερόλεπτο. Με το που δεις, τι είναι αυτό, τι έχεις γράψει. 0,001. 0,001. Ένα δευτερόλεπτο. Με το που δεις, φιλιά. Και ο άλλος έχει 35. Εντάξει. Σκανάριζε. Το δέχομαι σαν απάντηση. Απλά προσπαθώ να δω ποιο είναι. Ένα δευτερόλεπτο πες. Ένα δευτερόλεπτο θες να είναι δεύτερο. Είστε. Ένα δευτερόλεπτο. Η σωστή απάντηση είναι στη μέση. Ένα δευτερόλεπτο, άστον να βάλει ένα. 17 δεύτερα. Ένα δεύτερο, εντάξει. Okay. Καλά και το λάθος το δεχόμουν, δεν είχα θέμα. Αφού το υπολόγισα. Εγώ έχω παντρευτεί. Λοιπόν, η σωστή απάντηση, παιδιά, είναι. 8 δευτερόλεπτα, Νίκος Μπάρτζης. Τι, 35 δηλαδή, κάθεσαι εσύ, κοιτάς. 8 δεύτερα και πάμε, ρε. Τι κοιτάς. Γιατί σου πήρε. Γιατί σου πήρε παραπάνω εσύ, ενώ αυτή. 6 μήνες πήγε αυτή. Σωστά. Οπότε έβαλε 10 δευτερόλεπτα παραπάνω. 7-6 το σκορ. Πλησιάζουν και πάλι μπλε. Συνεχίζουμε τα κορίτσια, Στέλλα και Μαργαλένα.